Θα σ' αγαπώ για αυτές τις νύχτες που μου χάρισες. Στιγμές αγωνίας έζησε η Έλλη Κοκκίνου στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Την ώρα που ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση των συναυλιών της στην Αμερική, το αεροπλάνο στο οποίο βρισκόταν συγκρούστηκε με ένα άλλο στον αεροδιάδρομο. Η είδηση βγήκε στο φως της δημοσιότητας όταν η φίλη της, Σύση Χριστίδου, της έστειλε ένα μήνυμα μέσω Twitter προκειμένου να μάθει που βρίσκεται. Οπότε και η τραγουδίστρια της απάντησε. Ακόμα Νέα Υόρκη. Είχαμε ένα ατυχηματάκι με ένα άλλο αεροπλάνο εχθές στο διάδρομο απογείωσης και έσπασε κομμάτι από το φτερό μας. Χαμός ακολούθησε με φίλους και γνωστούς της τραγουδίστριας που ανήσυχοι της έστελαν μηνύματα για να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει και αν είναι καλά. Ενώ εκείνη συνέχισε να τους ενημερώνει. Ω ναι, συνέβη και αυτό μετά από 3 ώρες καθυστέρησης και ένα τρακαρισματάκι με άλλο αεροπλάνο. Άντε ξαναπίσω μετά. Στο τέλος, αν και λίγο αγχωμένη, η Έλλη Κοκκίνου ανακοίνωσε την αναχώρησή της, ελπίζοντας η ταλαιπωρία της να λήξει εκεί. Φεύγουμε σήμερα και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Το ατυχές συμβάν φάνηκε ότι χάλασε για λίγο τη διάθεση της τραγουδίστριας μετά την επιτυχημένη περιοδία της για τους ομογενείς στην Αμερική. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Ακόμη μια αρνητική προσπάθεια.